Ο πτέραρχος Τσάρλι Τσακ Γιέγκερ, ο πρώτος πιλότος που έσπασε το φράγμα της ταχύτητας του ήχου πριν από 7 δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Με το επιτευγμά του άλλαξε τους κανόνες των αερομεταφορών και άνοιξε το δρόμο για τις πτήσεις στο διάστημα. Ο Γιέγκερ πέρασε στην ιστορία όταν σε ηλικία 24 ετών, στις 14 Οκτωβρίου 1947, πιλοτάροντας έναν βομβαρδιστικό Bell X-1, έκανε το πρώτο Sonic Boom, πετώντας πάνω από την έρημο Μοχάβε στην Καλιφόρνια. Μετείχε τότε σε ειδική ομάδα δοκιμών πειραματικών αεροσκαφών. Ήθελε πολύ να γίνει αστροναύτης, αλλά παρά τις μεγάλες ικανότητές του, δεν κλήθηκε ποτέ στο Αμερικανικό Διαστημικό Πρόγραμμα, καθώς δεν ήταν απόφοιτος κολεγίου. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διακρίθηκε ως πιλότος καταδιοκτικού και θρυλικό είναι το ρεκόρ του κατάρριψης 5 γερμανικών μαχητικών σε μία αερομαχία. Η ιστορία του πήρε μυθικές διαστάσεις πολλά χρόνια αργότερα με την έκδοση του βιβλίου του δημοσιογράφου και συγγραφέα Tom Wolfe, The Right Stuff. Ο Γιέγκερ περιγράφεται να είναι φτιαγμένος από το κατάλληλο υλικό. Γενναιότητα, μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή και κάμποση τρέλα.